Τώρα πρώτον πυλών βρίσκεται κυρίες και κύριοι αυστηροποίηση των ποινών για όσους ασκούν βία κατά ελεγκτών της εφορίας. Κοντά μας ο Κωνσταντίνος Δαβλός. Κωνσταντίνε η εξέλιξη έρχεται μετά την πρωτοφανή στα ελληνικά χρονικά επίθεση με τσεκούρι στην εφορία Κοζάνης αλλά και τα πολλαπλά κρούσματα επιθέσεων που παρατηρούνται κατά ελεγκτών. Είναι αλήθεια ότι αυτό που έγινε στην Κοζάνη ήταν πρωτοφανές. Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής της ΑΔΕ πήγε αμέσω εκεί και εκείνο σοκαρισμένο. Έχει κατατεθεί ήδη από την ΑΔΕ μια πρόταση για τροπολογία, την οποία έκανε δεχθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Και αυτήν ακριβώ την τροπολογία θα αποτυπώσουμε σήμερα. Θα δούμε λοιπόν τι είναι εκείνα, ποια είναι εκείνα, εκείνε οι ποινέ και τα πρόστιμα. Υπάρχουν και ποινέ και πρόστιμα για εκείνου οι οποίοι θα ασκήσουν βία σε πρώτη φάση. Αυτό θα δούμε, αλλά θα δούμε και άλλε διατάξει. Καταρχά, παρεμπόδιση ελέγχου με απειλή, με απλή απειλή ή απειλή, απειλή χρήση βία. και η απειλή. Ελούμε, ένα λουκέτο για ένα μήνα. Που σημαίνει ότι πρέπει πάρα πολύ απλά όποιο άνθρωπο δέχεται έλεγχο, πολύ απλά να δέχεται τον έλεγχο και όχι να αντιπαρατίθεται με του ελεγκτέ. Πάμε να δούμε ένα βήμα παραπέρα. Δεν είναι εδώ πια μόνο η απειλή, αλλά είναι και η απειλή ή χρήση φυσικά, όπλων και αντικειμένων. Εδώ προφανώς συζητάμε πια για το τσεκούρι. Εδώ έχουμε πρόστιμο, έχουμε από 10.000 έως και 50.000 ευρώ πρόστιμο, αλλά επιπλέον έχουμε και ένα λουκέτο, το οποίο ξεκινάει από 2 και φτάνει στους 6 μήνες και αν υπάρξει και υποτροπή μπορεί να κλείσει η επιχείρηση ακόμη και στα τρία χρόνια. Πάμε τώρα να δούμε ποινές για παραποίηση ταμιακών μηχανών ή και λογισμικού. Εδώ υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, βλέπουμε μία από αυτές που έχει από τρεις έως και 20 μήνες ε, είναι το Λουκέτο και υπάρχει και πρόστιμο 100.000 ευρώ. Και υπάρχουν και ποινές για μη τήρηση βιβλίων. Εδώ έχουμε 15% των εσόδων της επιχείρησης για κάθε έτος που δεν έχουν τηρηθεί σωστά τα βιβλία και υπάρχει και πρόστιμο για απολογραφικά βιβλία, είναι 10.000 ευρώ. ...αναέτος που δεν έχει σωστα, ε, τηρηθεί σωστά το βιβλίο και για τα διπλογραφικά 30.000. Θα πρέπει να σου πω επίσης ότι αποφασίστηκε να δοθεί και προς τους ε, ελεγκτές της ΑΔΕ ...αλλά και τους εργαζόμενους στις εφορίες απόλυτη κάλυψη υγειονομική πέραν των όσων ενδέχεται να μην καλύπτει το ασφαλιστικό του ταμείο ή ακόμη και η ιδιωτική του ασφάλιση, αν τύχει, ε, μακριά να είναι η ώρα, να βρεθούν αντιμέτωποι ξανά με βία ή με χρυσό. Είναι μια σημαντική βοήθεια. Αυστηρέ ποινέ, τσουχτερά πρόστιμα. Κωνσταντίνε Δαβλέ, ευχαριστούμε.